καταφέρουμε και να εξετάσουμε κατά πόσο αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους. Η μερίδα στο αμφιθέατρο Νικόλαος Μάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας διοργάνωσε το Europe Direct, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνιδών. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι εταίρος που στοχεύει στην ενθάρρυνση τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στις ευρωεκλογές του 2024. Δεν είναι μόνο οι ευρωπαϊκές εκλογές, είναι η συγκυρία των ευρωπαϊκών εκλογών για την οποία πρέπει να πούμε στον Έλληνα πολίτη ότι κοιτάξτε να δείτε, όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις που πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ούτε και καλά δεδομένες. Πρέπει να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση εκμάζουσα, πρέπει να υπάρχει μια εκπροσώπηση από την πλευρά της πατρίδας μας και πιο ικανή, προκειμένου να μπορεί να διεκδικεί και η οποία να μπορεί να συμβάλλει στο ευρωπαϊκό κειμένο για να μπορούμε να δούμε την επόμενη μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μας λέει κανείς δηλαδή ότι εάν επικρατήσουν απόψεις οι οποίες δεν λειτουργούν προς την εμβάθυνση του ευρωπαϊκού ιδιώδους και προς την αύξηση της συνέργειας που υπάρχει μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά, ότι θα έχουμε πάντα ευρωπαϊκούς πόρους να διαχειριζόμαστε. Ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει τη δική της κρίση, δεν είμαστε στο καλύτερο δυνατό σημείο, ειδικά μετά το Brexit, γι' αυτό ο καθένας πρέπει να αντιμετωπίσει τις ευρωπαϊκές εκλογές με τη μεγαλύτερη δυνατή σοβαρότητα, να πάρει τις αποφάσεις του και να ψηφίσει. Είναι μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στα πλαίσια του προγράμματος E-Unite. Σκοπός της ενημερωτικής μας δράσης και επίσκεψης στην Καβάλα είναι στο να ενημερώσουμε και να μιλήσουμε τους πολίτες για το πόσο η καθημερινότητά τους επηρεάζεται από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Πρέπει να γίνει σαφές ότι η κοινωνία μας και η ελληνική κοινωνία πρωτίστως έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή την ενημέρωση προκύπτουν πρωτίστως οι πολιτικές αυτές οι οποίες εφαρμόζονται στην καθημερινότητά μας και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και υποχρεώσεις των πολιτών με την ενεργή συμμετοχή τους σε επικείμενες ευρωεκλογές. Αυτό δηλαδή που θέλουμε να κάνουμε γνωστό και περισσότερο να ενισχύσουμε είναι την πολύ δυναμική και ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε ευρωεκλογές, καθώς οι πολιτικές που σχεδιάζονται, εφαρμόζονται και υλοποιούνται και από την περιφέρειά μας, θα αντικατοπτρίσουν αυτή τη δυναμική και θα έχουν καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.